Όχι επειδή είναι κουμπάρα μου και την αγαπάω, αλλά πιστεύω ότι η Άννα είναι ένας τόσο δοτικός άνθρωπος στους νέους καλλιτέχνες. Και εγώ δεν ξέρω, δεν ήξερα βέβαια. Εγώ το ήξερα ότι θα δουλέψει με την Άννα πριν το μάθεις εσύ. Ναι. Από το καλοκαίρι. Ναι, ειδικό. Το ήξερα πριν. Και εγώ είχα ακούσει ότι θα γίνει. Μου λέει θέλω το χειμώνα μαζί μου την Τέρμη. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κορίτσι. Και τη λέω ναι, είναι καταπληκτική. Πριν το μάθεις. Είναι όντως πολύ δοτικός άνθρωπος. Πάρα πολύ. Και καλλιτεχνικά δεν θέλει να σου δώσει, αλλά και σαν άνθρωπος τόσο αισιόδοξη και θέλει να σου. Ναι, γιατί είναι χορτασμένη και δεν έχει, ξέρεις, δεν ζηλεύει τους νέους καλλιτέχνες. Γιατί όταν εκείνη είναι τόσο χορτάτη, έχει πάρει τόσο πολύ αγάπη από τον κόσμο και έχει. Τόσο large, εννοείται. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή έχει δουλέψει και με την Αναβίση αλλά και με τον Τσακίρουβα παλιότερα, τι πράγμα έχει κρατήσει από τον καθένα ξεχωριστά. Ένα χαρακτηριστικό. Από τον Τσακίρουβα. Παρακολουθώντας τον καθένα πάνω στη σκηνή, παίρνει κάτι διαφορετικό. Γιατί είναι διαφορετικό το show που κάνουν. Γι' αυτό. Ο Σάκης είναι πρώτος αυτό που κάνει και Άννα το ίδιο. Και δεν ξέρω. Είναι δύσκολο να το πω. Ας πούμε, το Σάκη έχω πάρει κάτι που βέβαια δεν το παίρνω και δεν είμαι ποτέ ίδια με κάποιον που θαυμάζω στη σκηνή. Αλλά το προσαρμόζω λίγο. Μπορεί κάτι να μ' αρέσει και να το προσαρμόζω λίγο. Την άνεση που έχει πάνω στη σκηνή. Mm. Η Άννα επικοινωνία που έχει με τον κόσμο είναι απίστευτη. Ωραία. Βγάζει κάτι τόσο θετικό πάνω στη σκηνή. Ναι. Καλά, και βέβαια. Τη θαυμάζω πάρα πολύ για τη φωνή της και όλη τη δισκογραφία που έχει κάνει. Επειδή το γνωρίζετε. Η Ντέμι μένει στην παρέα μας. Σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση με τη βοήθειά της για το iPhone 5 που